Έναν άνθρωπο που ήξερε να καλύπτει τα ίχνη του αλλά και πώς να χειραγωγήσει το ανήλικο αγοράκι υποδεικνύουν τα στοιχεία της υπόθεσης η οποία κρίνεται αύριο από την ανακρίτρια που αποφασίζει για την τύχη του κριτικού καλλιτέχνη. Στην απολογία του που αναμένεται να ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι, ο 66χρονος καλείται να παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν όσα ο ίδιος ισχυρίζεται, πως δηλαδή δεν έχει σχέση με την υπόθεση, μιλώντας μάλιστα για σκευωρία, επικαλούμενος ακόμη και ένα ιδιόχειρο σημείωμα του 15χρονου αγοριού. Ο συνηγορός του μιλά για απουσία αποδεικτικών στοιχείων, καθώς ο 66χρονος ισχυρίζεται ότι δεν έχει βρεθεί κανένα δικό του ψηφιακό ίχνος. Μιλάει για μια πλεκτάνη η οποία θα πέσει στο ήδη από το ανακριτικό γραφείο. Στις καταθέσεις του 15χρονου, ωστόσο, είναι σαφές ότι ο άνθρωπος που το κακοποιούσε ήταν εκείνος που χρησιμοποιούσε το κινητό του παιδιού για να διοχετεύσει από αυτό στις σελίδες γνωριμιών τις άσεμνες φωτογραφίες. Ο ανήλικος έχει εξηγήσει στους αστυνομικούς ότι ο κατηγορούμενος έστεινε καρτέρι σε συγκεκριμένα σημεία, κοντά στο σπίτι του περιμένοντας να περάσει. Του αποσπούσε το κινητό και του το επέστρεφε όταν σχολούσε από τα μαθήματά του. Ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγούσε το ανήλικο αγοράκι για να κινείται στο σκοτεινό χώρο του διαδικτύου και τις σελίδες γνωριμιών με άνδρες περιγράφεται ως απόλυτα ανατριχιαστικός. Όμως ακόμη πιο εξοργιστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως για το πόσο ο κατηγορούμενος κατάφερε να αποσαρθρώσει πλήρως την προσωπικότητα του άτυχου παιδιού. Κατόρθωσε σε ελάχιστο χρόνο να το καταστήσει άβουλο και ανεύθυνο εκτελεστικό του όργανο έρμεο στις εγκληματικές του όρεξης. Ώστε όχι μόνο να μην αντιδρά, αλλά να νιώθει πως για ό,τι φρικτό και αποτρόπαιο συνέβαινε έφταιγε το ίδιο. Πως δεν ήταν εκείνο το θύμα, αλλά προκαλούσε εκείνο την κτηνώδη εκμετάλλευση σε βάρος του, κάνοντας το παιδί να νιώθει σαν εκείνο να ήταν ο κακοποιητής. Κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και αποθήκευσης βρίσκονται όλα στο μικροσκόπιο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος που θα ανασύρει όλα τα στοιχεία που έχουν ληφθεί και διακινηθεί. Σε μια χρονοβόρα διαδικασία που θα αποδείξει πότε και πώς ελήφθησαν. Πώς αναρτήθηκε το πορνογραφικό υλικό, ακόμη και σε ποιο χώρο βρισκόταν όποιος έκανε χρήση των συσκευών. Μέσα από την ίδια διαδικασία αναμένεται να ταυτοποιηθούν και οι τουλάχιστον τρεις Ηρακλειώτες, τους οποίους κλήθηκε να συναντήσει ο 15χρονος, με πρόθεση να συνευρεθεί μαζί τους. Τα δύο πρόσωπα τα οποία παρουσιάστηκαν σε ραντεβού με αγροτικά οχήματα φαίνεται ότι αντιστοιχούν σε δύο επίμαχα προφίλ που έχουν εντοπιστεί στις σελίδες γνωριμιών. Το τρίτο πρόσωπο φαίνεται να επιχείρησε να σβήσει τα ίχνη του καθώς δεν εντοπίστηκε το προφίλ του, όμως τα στοιχεία αναμένεται να ανασυρθούν από τη σάρωση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το παιδί δηλώνει στους αστυνομικούς ότι ο 66χρονος το καθοδηγούσε τι να γράψει στα μηνύματα προς τους χρήστες των σελίδων για να τους προκαλέσει, είτε τι να τους απαντήσει όταν τον ρωτούσαν πόσα χρήματα ήθελε για να συνεχίσουν την επικοινωνία και να συναντηθούν. Ο 15χρονος έχει δηλώσει στους αστυνομικούς πως όλοι γνώριζαν ότι συνομιλούν με ένα ανήλικο παιδί. Αυτός που αναφέρεται ο γιατρός δεν έχει απολύτως καμία σχέση, όχι με το συγκεκριμένο κατηγορούμενο, αλλά δεν έχει και καμία σχέση με κάτι συγκεκριμένο με την κατηγορία. Θα το δείτε στην πορεία. Δεν νομίζω ότι συνελήφθη και δεν νομίζω ότι και θα συνελήφθει κιόλας. Όταν δεν ήταν παρόν ο κατηγορούμενος, ο ανήλικος ζητούσε ως αντάλλαγμα ποσά της τάξης των 300 έως 500 ευρώ με στόχο να τους αποφύγει. Όπως και έγινε σε αρκετές συνομιλίες με συνέπεια ο 66χρονος με έντονο τρόπο να του υποδείξει να μίζει τα χρήματα μέχρι να μάθει πως κινούνται τα πράγματα στις σκοτεινές αυτές σελίδες, έτσι ώστε όταν θα άρχιζαν να εισπράττουν να μοιράζονται από κοινού τα χρήματα. Τυχαίο που είναι η δεύτερη υπόθεση που σκάει στα χέρια της Ποδίας Ασφαλείας Ηρακλείου. Είναι γνωστό ότι τον περασμένο Δεκέμβριο απολογήθηκε ως ύποπτος για παραπλήσια υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Μιλάμε για μια συγκλονιστική υπόθεση που αυτό που ζητάει η υποστήριξη κατηγορίας είναι να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο.